Ο χωρισμός των γονιών με ή χωρίς διαζύγιο είναι πιθανότερο να έχει αρνητικές επιπτώσεις στη ψυχική υγεία των παιδιών τους ηλικίας 7 έως 14 ετών, ενώ το πρόβλημα είναι μικρότερο έως ανύπαρκτο για τα μικρότερα παιδιά, υποστηρίζει μια βρετανική έρευνα. Οι ερευνητές, με επικεφαλής την καθηγήτρια Έμιλα Φιτζίμονς του Ινστιτούτου Εκπαίδευσης του Πανεπιστημιακού Κολεγίου του Λονδίνου, που έκανε τη σχετική δημοσίευση σε περιοδικό κοινωνικής ιατρικής, μελέτησαν 6.245 παιδιά και νέους σύμφωνα με τη βρετανική Guardian, εστιάζοντας στις πιο συνηθισμένες περιπτώσεις όπου ο πατέρας έφυγε από το σπίτι μετά τον χωρισμό. Διαπιστώθηκε ότι τα παιδιά 7 έως 14 ετών που βιώνουν τη διάλυση του γάμου των γονιών τους έχουν 16% αύξηση στα συμπτώματα άγχους και κατάθλιψης, καθώς και αύξηση 8% στις διαταραχές συμπεριφοράς, ιδίως στα αγόρια. Το συστηματικό και γενικότερα κοινωνικο-οικονομικό επίπεδο δεν φαίνεται να παίζει ρόλο, καθώς τόσο τα φτωχότερα όσο και τα πλουσιότερα παιδιά 7 έως 14 ετών εμφανίζουν ψυχικές επιπτώσεις μετά τον χωρισμό των γονιών τους. Αντίθετα, παιδιά 3 έως 7 ετών δεν έχουν μεγαλύτερη πιθανότητα για τέτοια προβλήματα άμεσα ή έως τα 14 τους από ό,τι οι συνομιλικοί τους που ζουν κανονικά με τους δύο γονείς τους. Σύμφωνα με τους ερευνητές, ο χωρισμός της οικογένειας είναι επιβλαβής για την ψυχική υγεία των εφήβων όταν συμβαίνει αργά στην παιδική ηλικία, αλλά όχι όταν συμβαίνει νωρίς. Η αναχώρηση του πατέρα από την οικογενειακή αιστεία μετά τον χωρισμό, όταν ακόμα το παιδί είναι μικρό, σύμφωνα με τη μελέτη, δεν έχει βραχυπρόθεσμες συνέπειες και μόνο μικρές μεσοπρόθεσμες, αποκλειστικά μάλιστα στα κορίτσια. Από την άλλη, η αποχώρηση του πατέρα σε πιο προχωρημένη παιδική ηλικία σχετίζεται με μια αύξηση στην εσωτερήκευση των προβλημάτων τόσο στα αγόρια όσο και στα κορίτσια.